Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. What's up, καλώς ήρθατε στο House of Buzz, είμαι ο Duke και όπως πάντα μιλάμε για τη hip-hop κουλτούρα. Μπείτε στα social media, ακολουθήστε μας σαν Mad TV και θα τα βλέπετε όλα πρώτοι. Αυτό δεν είναι, είναι προσφορά, δεν είναι πρόκληση. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τα rap news που έχω εδώ πέρα, γιατί ο T-Pain λέει ότι ο ρατσισμός τον έκανε να σταματήσει να παίρνει πίστοση για country τραγούδια που έγραψε. Ακούστε τι είπε ο T-Pain. Ο T-Pain δεν είναι άγνωστος για την εξερεύνηση άλλων ειδών εκτός από τη hip-hop, αν και διατηρεί την ανωνυμία του όταν πρόκειται να ασχοληθεί με τη μουσική της country. Σε ένα βίντεο που ανέβηκε στο Instagram την 3η, 30 Ιανουαρίου, ο ντόπιος Φλόριντα μίλησε για το πόσο μεγάλη τέχνη υπάρχει μέσα του πέρα από τον τομέα της εξειδίκευσής του, της hip-hop δηλαδή, λέγοντας «Η καλή μουσική είναι καλή μουσική, δεν σκέφτομαι από πού έρχεται ή τι στυλέχει. Όλοι οι άνθρωποι που ξέρω νιώθουν ότι δεν είναι ωραίο να ακούς άλλα είδη μουσικής». Είναι χαζούλιδες, γι' αυτό μάλλον. Γιατί όλη η πολύ καλή μουσική και η πολύ καλή παραγωγή παίρνουν ιδέες και από άλλα μουσικά είδη. Άμα κολλάς ένα μουσικό είδος, δεν προχωράει ο τρόπος σκέψης σου μπροστά και δεν παίρνεις καλές ιδέες για να τα βάλεις και στο είδος που ακούς άλλωστε. Στη συνέχεια λοιπόν ξεχώρισε μια κατηγορία προσθέτοντας «Η country μουσική είναι εκεί που παίρνω όλες μου τις μελωδίες, η country και η gospel μουσική. Από εκεί προέρχονται όλες οι μελωδίες μου». Έγραψα πολλά country τραγούδια. Σταμάτησα να παίρνω τα εύσημα γι' αυτό, γιατί όσο ωραίο και αν είναι να βλέπεις το όνομά σου σε αυτές τις πιστώσεις και να σκέφτεσαι έτσι, ο ρατσισμός που έρχεται μετά είναι ακριβώς όπως «θα πάρω την επιταγή». Μη με βάζεις σε αυτό το χάλι, απλώς θα πάρω την επιταγή, αδερφέ. Ναι, δηλαδή απειβδεί ο άνθρωπος. Τώρα κάθεσαι να γράφεις μουσική, να βγάζεις την ψυχή σου, να είναι ωραίο πράγμα και στο τέλος να τρως ρατσισμό επειδή είναι ένας χώρος που ακούνε κυρίως αυτό που λένε στην Αμερική οι rednecks. Λίγο κακή φάση θα πω. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μας νέο, το οποίο λέει, είναι, εγώ την έκανα την προσευχή στις προηγούμενες εκπομπές, νομίζω ότι με είδατε, θα συνεχίσω να προσεύχομαι για αυτό το λόγο. Η tracklist του Kanye West και του TY Dolla $ign για το Vultures αποκαλύφθηκε από την Northwest σε οικογενειακό δείπνο. Λοιπόν, το πολυαναμενόμενο άλμπουμ των Vultures, των Kanye West και του TY Dolla $ign, υποτίθεται ότι πλησιάζει την πρώτη από τις τρεις κυκλοφορίες του και ακολουθώντας το σύνθημα για τον μπαμπά της, η Northwest αποκάλυψε δημιουργικά τη λίστα των κομματιών. Όπως αναφέρει το TMZ, ο Kanye και η πρώην του Kim Kardashian έβαλαν στο πλάι τις διαφορές τους και πήγαν την North για δείπνο την 3η, 30 Ιανουαρίου, μαζί με μερικούς από τους φίλους της. Τα παιδιά ήταν στολισμένα με εμπορεύματα Vultures, ενώ το πουκάμισο της North περιείχε το πλήρες tracklist στο πίσω μέρος. Να, ένας πολύ καλός τρόπος να κάνεις πρόμο. Πολύ καλός τρόπος θα πω. Τα feats περιλαμβάνουν λοιπόν τους Ferry Gibbs, τον Quavo, τον Chris Brown, τον YG, τον Future, τον Young Thug, τον Kid Cudi, τον Lil Durk και πολλά άλλα στα 18 κομμάτια που αναφέρονται. Το μόνο που μου κάνει εντύπωση εδώ πέρα είναι ο Kid Cudi, ο οποίος είχαν λίγο ξενερώσει μεταξύ τους, παρότι ήταν τρομερό δίδυμο. Είχαν κάνει και αυτό το δίσκο των Kid C Ghosts, όπου δεν τρελάθηκα, γιατί νομίζω ότι ο Kanye δεν ήταν στα καλά του, αλλά είχε ένα-δύο κομμάτια, ειδικά το Reborn, τα οποία ήταν πάρα πολύ καλά, θα πω. Ωστόσο, δεν είναι σαφές, λοιπόν, αν πρόκειται μόνο για τον πρώτο τόμο ή και για τις τρεις κυκλοφορίες του. Γιατί είπαμε ότι το Vultures θα σκάσει volume 1, 2, 3. Με ένα λίγο μπούρζουμ εξώφυλλο. Αυτοί οι τρεις λοιπόν τόμοι θα δοθούν σε τρεις ξεχωριστούς μήνες, με τον πρώτο να κυκλοφορεί στις 9 Φεβρουαρίου, τον δεύτερο στις 8 Μαρτίου και τον τρίτο και τελευταίο τόμο στις 5 Απριλίου. Για να δούμε, να προσευχηθούμε, να πάμε να κάνουμε gospel τραγούδια, να συζητήσουμε με το Θεό, γιατί νομίζω ότι μόνο αυτός μπορεί να μας βοηθήσει για να βγάλει ο Kanye τον δίσκο του. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και γυρνάμε γρήγορα πίσω για new releases εδώ στο House of Bars, εδώ στο Mad TV. One. What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Buzz, είμαι ο Duke και μιλάμε όπως πάντα για την κουλτούρα του hip-hop και εδώ πέρα σας έχω new releases.
Το Can't Get Enough της Jennifer Lopez featuring Laro, το οποίο είναι ένα νέο remix. Η Jennifer Lopez παρουσίαζε ένα remix του νέου της τραγουδιού, το Can't Get Enough, με τη συμμετοχή της rapper Laro. Λοιπόν, πρόκειται για το πρώτο single από το πολύ αναμενόμενο ένα το άλμπουμ της JL, με τίτλο This Is Me Now, που θα κυκλοφορήσει στις 16 του μήνα. Μετά το αυτοσαρκαστικό βίντεο για την πρωτότυπη εκδοχή του τραγουδιού, το remix συνοδεύεται με ένα ολοκένουργιο music video, στο οποίο εμφανίζονται και οι δύο καλλιτέχνηδες. Συγκεκριμένα βλέπουμε τη Λόπεζ να αποχωρεί από μια συνέντευξη με ενοχλητικούς δημοσιογράφους για να χορέψει με αυτοπεποίθηση και πάθος στους δρόμους της Νέας Υόρκης με μια ομάδα χορευτών, ενώ παράλληλα δηλώνει τη λατρεία της για ένα νέο έρωτα. Μ' αρέσει πολύ το εξώφυλλο, είναι πολύ κόκκινο, μ' αρέσει, είναι και άσπρο, αλλά είναι κυρίως κόκκινο. Μ' αρέσει δηλαδή, μ' αρέσει που η J-Lo φοράει ολόσωμο κολλητό αυτό. Είναι λίγο δαιμονικό, μπορώ να πω έτσι. Έχει λίγο μια διαολιά με το κόκκινο και τα τακούνια και τα... Αλλά μ' αρέσει πολύ. Το βίντεο δεν μπορούμε να το δούμε, εντάξει, δεν πειράζει. Έχει λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Έχει, όχι παραπάνω, λιγότερα ρούχα από όσο μπορούμε να δείξουμε. Να το πω και έτσι, ας πούμε. Λοιπόν, στο βίντεο κλιπ συμπληρώνουν τα αισθητικά πλάνα της Jennifer Lopez και της Λάρεου σε σκηνές που ανεβάζουν τη θερμοκρασία, γι' αυτό και δεν το βλέπουμε τώρα, είναι νωρίς ακόμα. Σε σημείο του βίντεο η Jennifer Lopez φόρεσε επίσης ένα μικροσκοπικό μαύρο μπικίνι και μια σειρά από ρούχα για να αποδείξει την τονισμένη σιλουέτα της. Πόσο χρονών είναι, ρε παιδιά, η J-Lo και είναι ακόμα... Δηλαδή είναι τρελό, έτσι. Θα σας πω τώρα πόσο χρονών είναι. Η J-Lo κάνει τα 50 plus ό,τι έκανε πριν από 20 χρόνια. Φοβερό, δουλεύει τόσο σκληρά και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Μια τέτοια έμπνευση, έγραψε ένας θαυμαστής στα σχόλια του μουσικού βίντεο στο YouTube. Το 50 plus ήταν λίγο ευγενικό για να πει ότι είναι 50 κάτι. Αλλά ωραίο. Μ' αρέσει. Όντως είναι πολύ, πώς να το πω, motivational, ας πούμε, γιατί η συγκεκριμένη γυναίκα είναι πάρα πολύ εργασιομανής, θα πω, γιατί δουλεύει συνέχεια, δηλαδή κάνει γυμναστική συνέχεια και τέτοια. Με ποιον τα έχει, με τον Ben Affleck δεν τα έχει εδώ και καιρό, νομίζω, ναι. Και άκουγα τις προάλλες εντωμεταξύ ένα shout-out εδώ και το... Νομίζω τον Κατινάκη άκουγα στο Mad Radio και έλεγε πως και καλά η J-Lo θέλει πολύ, ας πούμε, παπαράτσι, χαμό, διασημότητα, ιστορίες, και από την άλλη, ξέρω εγώ, ο Ben Affleck θέλει λίγο cool, άραξε, θέλει λίγο την ησυχία μου, ξέρω εγώ, και έτσι αυτή είναι η διαφορά τους κατά κάποιο τρόπο. Ενδιαφέρον, θα πω. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, πάμε σε ένα break πολύ πολύ γρήγορα και γυρνάμε γρήγορα πίσω για Rappers on Media One. What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Buzz, είμαι ο Τζιου και όπως πάντα μιλάμε για Rappers on Media εδώ στο Mad TV. Λοιπόν, τι σας έχω εδώ πέρα, ο 6ix9ine διασκεδάζει με τα κομμάτια του και φλεξάρει και γίνεται viral. Πιο viral από ποτέ έγινε ο 6ix9ine στον κόσμο του TikTok, μια σελίδα που ανεβάζει σχετικά βιντεάκια με τον τραγουδιστή, ανέβασε ένα βίντεο με τον ίδιο σε ένα nightclub να τραγουδάει το κομμάτι του. Τον βλέπετε εδώ παράλληλα να περνάει καλά εκεί πέρα και να τραγουδάει το κομμάτι του. Το κομμάτι που ακούγεται στο βίντεο είναι το Mala, όπου είναι συνεργασία με τον Anuel. Στο βίντεο ο rapper φαίνεται να διασκεδάζει με το κομμάτι και να φλεξάρει τα chains του. Το βίντεο είναι αρκετά παλιό, αλλά κάνοντας τώρα το γύρο του διαδικτύου έγινε ξανά viral, τόσο ο ήχος όσο και ο ίδιος ξανά. Αυτό λέγαμε πριν εντωμεταξύ εδώ πέρα, ότι είναι πολύ, πολύ δεν τον γουστάρουμε σαν τύπο, αλλά έχω να πω ότι τα κομμάτια του όντως είναι πολύ καλά, δηλαδή ο ήχος που φέρνει όντως είναι πολύ ωραίος, αλλά τον αντιπαθώ σαν άνθρωπο εγώ προσωπικά. Λοιπόν, το βίντεο σε λίγες ημέρες είχε 3,4 εκατομμύρια προβολές και 250.000 like. Τα comments κάτω από τα βίντεο είναι ποικίλα, καθώς πολλοί έσπευσαν να πούν πως έχουν επιθυμήσει μια συνεργασία με τον ίδιο και με τον Anuel. Επίσης, πολλοί έγραψαν ότι τότε ήταν καλός ο 6ix9ine και είχε καλή μουσική. Το κομμάτι Mala έχει κυκλοφορήσει εδώ και 5 χρόνια, αλλά παραμένει hot και γίνεται αμέσως viral σε κάθε ευκαιρία. Όταν έχεις ένα καλό κομμάτι, αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, ένα καλό παράδειγμα, ρε παιδί μου, είναι, τι να σου πω,
του DMX, ας πούμε, το X Gonna Give It To You, που βγήκε κοντά το 2000 λίγο, το οποίο, ας πούμε, όταν βγήκε η ταινία το Deadpool το πρώτο, οπότε βγήκε 16, 17, κάπου εκεί, ήταν το soundtrack, ας πούμε. Και ξέρεις, πολλά κομμάτια τα οποία λειτουργούν και ξαναμπαίνουν σε ταινίες, σημαίνει ότι είναι διαχρονικά, είναι κλασικά, είναι διαχρονικά στο χρόνο. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω ότι ο Τοκέλε, ο καλλιτέχνης που έχει αφήσει το δικό του μουσικό στίγμα στο χώρο της τραπ, παρουσιάζει το νέο του προσωπικό δίσκο 1-1-1-1, αλλά και όλα τα iconic hits της προηγούμενης πενταετίας σε ένα 360 live show δίχως προηγούμενο στις κλειστές εγκαταστάσεις του ΑΚΑ την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου. Μαζί του on stage G, Fly Low, Rack, Lilla, Roran και πολύ ακόμα special guest eclip, έκπληξη. Στο μεγαλύτερο συναυλιακό event της χρονιάς. Το MAD είναι χορηγός επικοινωνίας, μείνετε στο Instagram του MAD για τα τελευταία νέα και φυσικά διαγωνισμό με προσκλήσεις. Προπόληση εισιτηρίων μπορείτε να βρείτε στο more.com για να πάρετε το εισιτήριό σας. Να είστε εκεί, εγώ θα είμαι εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα break πολύ γρήγορα για να γυρίσουμε πίσω και να πούμε το τελευταίο μας part, το behind the scenes, εδώ στο House of Bars, εδώ στο MEA TV. One. What's up, what's up, what's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Bars, εδώ στο MEA TV για να μιλήσουμε όπως πάντα για τη hip hop κουλτούρα και τώρα έχουμε behind the scenes και ένα τραγούδι, ενός πάρα πολύ αγαπημένου μου καλλιτέχνη, του Justin Timberlake. Δεν είναι hip hop artist, είναι R&B artist, παρόλα αυτά είναι ένας από τους πιο δυνατούς artists των δεκαετιών που πέρασαν και θα μιλήσουμε για το Selfish. Το Selfish είναι ο Justin, ήταν πάντα πάρα πολύ καλός χορευτής και πάρα πολύ καλός τραγουδιστής. Και αυτό ίσως να πω, ας πούμε, και το έτσι κρίμα της εποχής, ότι ο ακριβώς επόμενος pop star από τον Justin Timberlake ήταν ο Justin Bieber. Και αυτό το όνομα, το Justin, ήταν ότι τον κατέστρεψε, να το πω έτσι. Δηλαδή, ήταν γνωστός ότι ήταν ο Justin. Και μετά βγήκε ο Justin Bieber και έγινε αυτός ο Justin. Οπότε ήταν λίγο άδικο, γιατί ήταν πάρα πολύ καλός καλλιτέχνης. Για μένα είναι κλάσεις ανώτερες από τον Justin Bieber. Αλλά εντάξει, και πάλι είναι άλλες εποχές, άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε το Selfish του Justin Timberlake και με αυτόν τον τρόπο να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αλλά να ανανεώσουμε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10, εδώ στο MEA TV, για να βλέπετε τα πάντα γύρω από τη hip hop κουλτούρα, εδώ στο House of Bars. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Peace.